με την πρώτη πολύ πολύ σπουδαία σημαντική φάση την οποία ο διαιτητής θα δούμε αν έχασε ή δεν έχασε. Και την έχασε σίγουρα εδώ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Του κάνει πέναλτι στον αντιπαλό του, είναι κίτρινη κάρτα, παίρνουν από το πέναλτι γιατί προσπαθεί να βρει την μπάλα με τον νέο κανονισμό, δεν είναι η προφανής ευκαιρία για γκολ όπως ήταν πριν. Άρα είναι, ξαναβλέπουμε μία ακόμη φορά πώς βρίσκει τον αντίπαλό του με το πόδι του τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Είναι πέναλτι λοιπόν που κακώς δεν σημειώθηκε. Αυτά ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, η σημαντική φάση ήταν η πρώτη φάση στο 10ο λεπτό, το οποίο έχασε ο διαιτητής, έχασε την φάση αυτή και στη συνέχεια είναι κάτι το οποίο πολλές φορές λέμε ο διαιτητής, βέβαια αν δεν είναι σίγουρος να μην δώσει το πέναλτι, αλλά εδώ ήταν, ας το πούμε, δεν είχε κάτι μπροστά στο οπτικό πεδίο, θα μπορούσε άνετα να σημειώσει την παράβαση, η οποία ήταν πολύ σημαντική για την εξέλιξη του παιχνιδιού.